Νομίζω ότι έχει να μα πει για κάτι καινούριο, το οποίο δεν θα είναι τηλεοπτική εκπομπή και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που σε έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα. Ναι, έχει μπει πολιτική στη ζωή μου, μέρη μου. Νομίζω πάρα πολύ ωραία και την κατάλληλη στιγμή. Από το 2012, μπήκε το πιο κοινωνικό κομμάτι τη δημοσιογραφία και οι συνεντεύξει και τα θέματα και η προβολή τον, ε, μέσω του δύναμη προσφορά.gr και μέσω του λευκόματο δύναμη προσφορά. Και νομίζω πως αυτό το κίνημα σε εισαγωγικά κίνημα. Κίνημα, αλληλεγγύης και προσφοράς πρέπει να μπει μέσα στα σπίτια μας, να το μάθουν όλοι. Ξέρεις κάτι, νιώθω ότι δεν τα φάγαμε όλοι μαζί. Πρέπει να μπούμε ο ένας στη θέση του άλλου. Εσύ τώρα δεν έχεις ανάγκη, όμως μπορεί να έχεις αύριο. Εάν προσφέρεις τώρα σε κάποιον, αύριο θα δώσει εκείνο σε σένα. Είχες δεύτερη σκέψη όταν σου έγινε η αρχική πρόταση. Σίγουρα η πολιτική είναι ένα σκληρό χώρο. Δεν τον έχω ζήσει ακόμα το σκληρό χώρο. Δεν ήμουν πολιτικό. 22 χρόνια έχω δουλέψει σε όλα τα κανάλια. Στην αρχή ήταν η δικηγορία, μετά ήρθε η δημοσιογραφία. Δεν νιώθω ότι αφήνω κάτι. Νιώθω ότι είναι η συνέχεια η πολιτική. Είναι κάτι που το φοβήθηκε στην αρχή. Τι να φοβηθώ. Μέσα στην κοινωνία είμαι, μέσα στην κοινωνία ζω. Και μένω και στο κέντρο τη Αθήνα και στη Β' Περιθε... Περιφέρεια που είμαι υποψήφια. Οπότε είναι εδώ που κινούμε. Είναι η Αθήνα μα. Ποιοι ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που ίσως το συζήτησες Εννοείται τα παιδιά Τι σου είπα. Μακράν Και τα δύο είχαν πάρα πολύ θετική αντίδραση Εντάξει τα παιδιά είναι μεγάλη σύμμαχη, μεγάλη ομάδα Μου έχουν πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη για να το πει μαμά είναι δεδομένο ότι το έχω σκεφτεί πολύ. Εξάλλου ο Κωνσταντίνο ψήφισε πρώτη φορά. Και ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί ο Κωνσταντινάκο, όπω καταλαβαίνει, δίνει εξετάσει και είναι φουλ στα μαθήματα, γιατί τελειώνει το σχολείο, γιατί θα φύγει, γιατί σε λίγο θα μείνω εγώ και η Αλεξάνδρα μόνο στο σπίτι. Και ακόμα δεν το έχουμε χωνέψει, θα μείνουμε οι δύο γυναίκε εδώ μόνο. Φεύγει ο άντρα στο σπιτιού. Και εντάξει, ο Κωνσταντίνο θα πιάσει όλου του φίλου <laughs> του. <laughs> θα κάνουμε μία σε εισαγωγικά, <laughs> δεν θα το πω προπαγάνδα, αλλά οι φίλοι μας πρέπει. Ε, οι φίλοι μα πρέπει. έτσι, έτσι. Νομίζω θα πιάσουν δουλειά στο προεκλογικό γραφείο πολύ σύντομα και τα δύο. Η Αλεξάνδρα από 12 Ιουνίου. Τελειώνει τι εξετάσει 11 Ιουνίου. Οπότε μέχρι τι 11 Ιουνίου δεν μπορεί να έρθει να βοηθήσει το κοριτσάκι. Εγώ θα σταθώ επίση και σε κάτι που μου είπε πριν. Αναφέρθηκε στο γιο σου ότι ψήφισε και τα λοιπά. Και ότι ενηλικιώνεται και ότι θα φύγει να σπουδάσει. Μου έχει λείψει πριν φύγει. Μου, μου έχει λείψει πριν φτιάξω βαλίτσα. Για την τελευταία δεκαετία είμαστε απόλυτα οι τρει μέσα στο σπίτι. Αυτό ε, μας έχει ενώσει πάρα πολύ. Τα παιδιά τα αφήνουμε να ανοίξουν τα φτερά τους. Ούτε του έχω δημιουργήσει πρόβλημα, λίμωνο. Θα κάνει εκείνο που θέλει αυτός. Θα κάνει τη δουλειά που θέλει εκείνος. Εγώ θα είμαι μόνο υποστηρικτική σε ό,τι θέλει εκείνος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ δεν πονάω και δεν θα μου λείψει.